Για τους εμπνευστέ του είναι το υπτάμενο ταξί του μέλλοντος. Είναι το Volocopter 2X, ένα γερμανική κατασκευή υπτάμενο μέσω μεταφορά σε αστικό ιστό που παρουσιάστηκε για την πρώτη του δοκιμαστική πτήση στο αεροδρόμιο Le Bourget του Παρισιού. Σε αυτή την πτήση, το υπτάμενο ταξί πέταξε για περίπου 4 λεπτά τη ώρα, ανεβαίνοντα σε υψόμετρο 30 μέτρων πάνω από το έδαφο και προσγειώθηκε με ασφάλεια. Really είναι πραγματικά σχεδιασμένο για αστική χρήση. Έχει δύο καθίσματα που ταιριάζουν απόλυτα με τι ανάγκε των επιβατών. Αν κοιτάξουμε τα ταξί, τα Uber σήμερα έχουν μέση χωρητικότητα 1,2 ατόμων μέσα στην καμπίνα, οπότε αυτό είναι το τέλειο όχημα για μετακινήσει εντό πόλη. Είναι αθόρυβο, ασφαλέ και προσφέρει φανταστική εμπειρία. Εργαζόμαστε για να τον ενσωματώσουμε με άλλου τρόπου μεταφορά για να το κάνουμε προσιτό σε όλου. Όσοι παίρνουν ταξί σήμερα θα μπορούν να το χρησιμοποιούν σε επιλεγμένε διαδρομέ. Οι γαλλικέ αρχέ συνεργάζονται με την εταιρεία κατασκευή ώστε να υπάρξει μια επιπλέον παροχή μετακίνηση για του Ολυμπιακού Αγώνε του Παρισιού το 2024. Μακροπρόθεσμα, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον εμπλουτισμό των μεταφορικών μέσων στη Γαλλική Πρωτεύουσα αλλά και σε άλλε μεγάλου του κόσμου. Για να ξεκινήσει η λειτουργία τη υπτάμενη υπηρεσία ταξί, θα πρέπει όμω πρώτα να κατασταθούν αρκετέ βάσει μέσα και γύρω από το Παρίσι. Οι δε θα μπορούν να κάνουν κράτηση χρησιμοποιώντα μια αποκλειστική εφαρμογή στο smartphone.